Και που λέτε, έφτασε και ο καιρός να γιορτάσουμε το δικό μας Halloween. Ναι, είναι η απόκριση είναι το δικό μας Halloween, μπορείς να πεις. Γιατί όταν σε μια ταινία ή γενικά στην αγγλική μετάφραση γράφουν Halloween, εμείς λέμε απόκριες. Τι να πούμε, εντάξει. Απόκριες βέβαια είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι το έθιμο μας, βγαίνει από τις λέξεις μακριά από το κρέας, δηλαδή ότι πρέπει να μην φαντρώμε κρέας για να νηστέψουμε τέλος πάντων και όλα αυτά. Είναι εντελώς διαφορετική φάση. Είναι οι δικές μας υπόκρισεις είναι άλλο πράγμα, δεν έχουν να κάνουμε το Halloween, αν και είναι πολύ κοντά μας, καρευόμαστε, κάνουμε και κάτι τέτοια διάφορα και τερατάκια ακόμα έχουμε και τα λοιπά, εντάξει, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό τώρα, είναι κάτι άλλο, κάτι άλλο περίεργο και μυστήριο που έχω ανακαλύψει προχθές με τη συμμαθητριά μου τη Δέσποινα, για μια λέξη που την είδαμε κάπου, γνώσης προελεύσεως. Μια λέξη η οποία λες, τι στο καλό σημαίνει αυτό, τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα τέλος πάντων γενικά. Και αυτό από μια πρόσκληση που διοργανώνει κάθε χρόνο το σχολείο εκεί που πηγαίνει το Εσπερινό για αποκριάτικο πάρτι, την Τσικνοπέμπτη. Η πρόσκληση σου λέει ότι πληρώνεις κάποιο υποτικό ποσό και πας κοντά σε ένα μαγαζί και κοντά να πεις μια μπύρα και ταυτόχρονα να φας κιόλας κτλ. Και μου λέει, που λέτε η Δέσποινα αυτή την περίεργη λέξη μου την αναφέρει. Και πατάω γέλιο εγώ, λέω, τι είναι αυτό εδώ πέρα, τι πράγμα είναι αυτό ακριβώς και πού το είδες. Και μου εξηγεί ότι το είδα σε εκείνη την πρόσκληση που έχουν τύχω κολλημένη παντού σχεδόν σε όλο το σχολείο. Και λέω, εντάξει, οκ, πάω εδώ τέλος πάντων για να διαπιστώσω αυτό που μου είπε. Γιατί ήταν πολύ παράξενη η λέξη που διάβασε και μου φάνηκε πολύ αστεία ταυτόχρονα. Και πάω λοιπόν και βλέπω το προσφέκ κολλημένο εκεί με ζωτέπη σε έναν τοίχο και λέει. Πρόσκληση ξεκινάει με ένα έντονα γράμματα με τίτλο πάνω και Τελαπόγκο έκδοση 2020. Το ξέρουν το και Τελαπόγκο, είναι όχι, δεν είναι η περίεργη λέξη που πάνε. Είναι και το κομμάτι που παίζουν, ξέρετε, στα αποκριάτικα και Τελαπόγκο και Τελαπόγκο. Δεν μπορώ να βάλω το κομμάτι που πάνε, όχι, γιατί λόγω δικαιωμάτων ξέρετε τι γίνεται με τα τραγούδια, πάντα χαμός. Δεν το συζητάμε αυτό, πάει αυτό. Και τέλος πάντων, με αυτή την πρόσκληση, πληρώνοντας και το υποτυπώ ποσό, θα πιούμε μπύρα και θα φάμε σουράβια. Οκ, okay. Τελεία. Τι είναι τα σουράβια? Αλήθεια, τι είναι τα σουράβια, ρε. Σουράβια. Τι. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση. Λέω, είναι μήπως σαν μετακούλουμα που κάποτε εγώ, μικρός, είχα την εντύπωση ότι τα κούλουμα είναι κάτι φαγόσιμο. Κάποιοι που τους ρώτησα μου είπαν ότι μπήκαν στην, και αυτή στη σκέψη και λένε πρέπει να είναι ένα φαγόσιμο, μου λέγανε τα κούλουμα, κάτι σαν γλύκισμα, δεν ξέρω, κάτι, ένα πράγμα περίεργο, δεν ξέρω τι, λουκουμάς, δεν ξέρω. Ενώ τα κούλουμα δεν είναι τίποτα, νομίζω απλά είναι η γιορτή που γιορτάζεται. Και εγώ είχα την εντύπωση ότι τα κούλουμα είναι κάτι φαγόσιμο, αλλά δεν ήταν τελικά. Τα κούλουμα έτσι λέγεται η γιορτή, αυτή η γιορτή που συμβαίνει. Και τα σουράβια ίσως να είναι κάτι τέτοιο τελικά. Θα φάμε σουράβια, δηλαδή σουράβια θα φάτε. Δηλαδή, τι ήθελε να πει ο ποιητής με αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω. Μου έκανε πολύ εντύπωση, έτσι. Είναι σαν αυτές τις λέξεις, μήπως αναγραμματισμός από κάτι. Όχι, δεν νομίζω, καμία σχέση. Μήπως μπέρδεμα λέξεις, πώς λέμε, γλώσσα σαν την μπέρδα μου. Όχι, μπέρδεψα τη γλώσσα μου. Ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή. Ίσως να είναι ένα από αυτά τα μυστήρια των αποκριών που γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Να είναι κάτι το οποίο είναι μια λέξη ίσως κλειδί που τελικά αντί να αποκρυπτογραφήσουμε να βγάλουμε κάποια άκρη και να λύσουμε κάποιο μεγάλο μυστήριο. Γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε κτλ. Εσείς εδώ πίσω έχετε ιδέα τι μπορεί να είναι τα σουράβια? Είστε στο αποκριάτικο σπίρικ γενικά? Είστε έτσι σαν μασκαρεμένοι και τα λοιπά, έτσι, αν και αυτή είναι η εμφάνισή σας γενικά, δεν θα μας προσβάλλω δηλαδή. Τι μπορεί να είναι τα σουράβια, μπορεί να μπει κανείς έτσι, τι μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, να ξέρω δηλαδή, δεν το κατέλησα, μιλάω στις φιγούρες μου, τώρα και ρωτάω τι είναι τα σουράβια. Έτσι είναι, όταν ακούς περίεργες λέξεις και τα λοιπά, τα χάνεις ρε παιδί μου και αρχίζεις να κάνεις πράγματα παράξενα. Μην παρεξηγήσετε έτσι, εντάξει, δηλαδή, ξέρετε τώρα τι εννοώ, ας πούμε, και τι θέλω να πω. Κατευθείαν μην αρχίσετε τώρα στα σχόλια που τι κάνεις, έχεις τραλαθεί εντελώς και μιλάς στη γούρη σου κτλ. Κτλ. Εντάξει. Όλα και όλα δηλαδή τώρα. Άιντε. Δεν φταίω εγώ δηλαδή για αν κάποιος εκεί πέρα έγραψε αυτή την περίεργη λέξη
Και όλοι αναρωτιέστε τώρα τι μπορεί να είναι τα σουράβια. Γι' αυτό υπάρχουν τα σχόλια κάτω. Λοιπόν, άντε, απαντήστε μου εσείς τι είναι τα σουράβια, δηλαδή. Άντε, να δω τι θα μου πείτε. Τι μπορεί να είναι τα σουράβια, δηλαδή. Τι. Ναι, είναι μια λέξη που σε βάζει στις σκέψεις. Δηλαδή, κάτσε να ξέρεις τι θα ζούσε. Οκ, εντάξει. Θα φάτε σουράβια. Οκ, με σουράβια, ναι. Τι να πω. Δηλαδή, περίεργα πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο, ρε παιδί μου. Κάτι φορά κάτσε και να ρωτιέσαι. Και τώρα έτσι με. Τι θα πω πριν κοντά. Τα μασκαρέματα και όλα αυτά. Σουράβια. Ναι. Δεν ξέρω, τι να πω. Ειλικρινά, είναι φάση που. Μπαίνει σε πολύ σκέψη. Λες, λέει. Σουράβια τώρα. Δεν ξέρω. Πείτε μου τη γνώμη σας. Τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα έτσι, δηλαδή. Μιλήστε μου για τις απόκριες γενικά, δεν με χαλάει έτσι, αφού το κάναμε θέμα γενικά που το κάναμε, ούτως ή άλλως είναι ένα. Η απόκριση είναι έτσι ένα μεγάλο έτσι event για εμάς κάθε χρόνο. Έχουμε την παρέλαση στην Πάτρα κτλ. Που είναι η πιο γνωστή παρέλαση των αποκριών, μετά σαφώς από το καναβάλι το Ρίο. Εντάξει κτλ. Αλλά είναι έτσι. Είναι πράγματα τα οποία θέλω έτσι να τα συζητάω με τον κόσμο και θα κάνω διάφορα βιντεάκια τέτοια έτσι γενικά. Τέλος πάντων, ψηλό αστείο περιεχόμενο κτλ. Είναι λίγο περίεργο βέβαια. Σουράβια, σουράβια. Δεν ξέρει κάτι, είναι και αυτό τέλο πάντων. Θα το διαπιστώσουμε εσείς μαζί. Άμα θέλετε, γι' αυτό εδώ. Κάντε μου κάνα subscribe και κάνα like έτσι. Άιτε, μην κάνουμε το βιντεάκι όπου να είναι. Και πείτε μου τη γνώμη σας. Τι είναι τα σουράβια. Τι μπορεί να είναι. Θα κάνω μια σκέψη όπως και να έχει το πράγμα εσείς τώρα. Λοιπόν, see you later. Τα λέμε.